Εκ την αξίας και 20% κατέγραψε ενδοσυνεδριακά η διεθνής τιμή του πετρελαίου στις συναλλαγές στις αγορές της Ασίας μετά τις νέες επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 66,11 δολάρια το βαρέλι, 9,78% υψηλότερα από το κλείσιμο της Παρασκευής, ενώ η τιμή του αργού πετρελαίου κινείται στα 56,90 δολάρια το βαρέλι, 8,66% υψηλότερα από το κλείσιμο της Παρασκευής. Σημαντική είναι η επιβάρυνση για την ευρωπαϊκή οικονομία και ειδικότερα για τη γερμανική, ενώ μικρότερες θα είναι οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Για κάτι το προσωρινό κάνει λόγο ο Πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Ομού Καβάλας, Φώτης Πούλος. Τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε ένα τρομοκρατικό χτύπημα σε μια από τις μεγαλύτερες παραγωγές χώρες πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία. Αυτό ήταν αφορμή και στάθηκε να υπάρξει μια αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου. Θεωρώ ότι θα είναι κάτι πρόσχερο για τον λόγο ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ζήτηση για αύξηση της παραγωγής, γιατί η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε μια ύφεση. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι κάτι παροδικό. Δηλαδή δεν υπάρχει ανάγκη για περισσότερο πετρέλαιο στην παγκόσμια παραγωγή. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι τα χρηματιστήρια βρίσκουν αφορμή και οι κερδοσκόποι προκειμένου να επωφεληθούν κάποιων τέτοιων καταστάσεων να κερδοσκοπήσουν έναντι όλου του υπόλοιπου πλανήτη. Δοθήσεις ευκαιρίας, ο Πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Ομού Καβάλας Φώτης Πούλος υπογραμμίζει για ακόμη μία φορά ότι το πετρέλαιο θέρμανσης δεν αποτελεί αγαθό πολυτέλειας και ότι οι τιμές πρέπει να πέσουν. Θέλουμε να υπάρξει μια γενναία μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, ούτως ώστε όλοι οι καταναλωτές να μπορούν πάρα πολύ εύκολα να προμηθευτούν αυτό το προϊόν. Συνεχίσουμε και έχουμε επιδόματα και δεν έχουμε την μείωση όπως ζητούμε εμείς και οι καταναλωτές του πετρελαίου θέρμανσης, να είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και όλες οι πλατφόρμες να ανοίξουν μαζί με την περίοδο του πετρελαίου θέρμανσης. Να μην δούμε τα φαινόμενα όπως είδαμε τα προηγούμενα χρόνια, να φτάνει 15-20 Δεκεμβρίου και να έχουμε εκείνη την ώρα το άνοιγμα της πλατφόρμας για το επίδομα θέρμανσης. Είναι κάτι που ταλαιπωρεί και εμάς και πολύ περισσότερο τους καταναλωτές. Από το Προεδρείο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος είναι ότι έχουν κλειστεί κάποια ραντεβού προς το τέλος του μήνα. Γίνονται και άλλες συζητήσεις που αφορούν τον κλάδο και έχουμε μία νότα αισιοδοξίας ότι κάποια πράγματα θα κυλήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Και πάλι όμως κρατάω μεγάλες επιφυλάξεις, γιατί έχουμε δει και έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια.